Το 36% των κατοίκων του Δήμου Κιλκής έχει εμβολιαστεί πλήρως, ενώ πάνω από το 40% των δημοτών έχει κάνει την πρώτη δόση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δημήτρη Κυριακίδη. Ο κύριος Κυριακίδης, αναφερόμενος στις δράσεις που γίνονται με σκοπό να πιστούν οι πολίτες ώστε να εμβολιαστούν, ανέφερε ότι ο Δήμος Κιλκής έχει ξεκινήσει την εκστρατεία ενημέρωσης πολύ πριν η κυβέρνηση ζητήσει την συνδρομή της αυτοδιοίκησης. Είμαστε κοντά στο 36,5%. Σε ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών και ένα ποσοστό γύρω στο 40,5% σε άτομα τα οποία έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση. Ο Δήμος Κιλκής και η Δημοτική Αρχή ήδη πριν αποφασίσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών να ζητήσει τη συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση έχει προβεί σε πράξεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κόσμου, κυρίως αυτής της μερίδας του κόσμου η οποία αισθάνεται μια επιφύλαξη και μια φοβία αναφορικά με τον εμβολιασμό. Σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού απευθυνόμαστε και δεν μπορούμε φυσικά να κάνουμε κάτι με αυτούς οι οποίοι είναι εκδικήσει ως αρνητές. Δεν θέλουμε να διχαστεί ο κόσμος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο πολίτης να πάρει ελεύθερα την πρωτοβουλία για να ξεκινήσει και να πραγματοποιήσει τους εμβολιασμούς για το καλό το δικό του καταρχήν, της οικογένειας, των συγγενών, των φίλων, αλλά και όλης της κοινωνίας. Καθημερινά διενεργούνται rapid test στο Δήμο, ενώ έχει ξεκινήσει και ο κατοίκον εμβολιασμός. Ανελιπώς, καθημερινά διενεργούμε rapid test για όλους τους πολίτες δωρεάν σε ένα συγκεκριμένο σημείο απέναντι από το Δημαρχείο στην έδωσα των Καπή Κιλκής. Αυτό γίνεται τους τελευταίους 8 μήνες ανελιπώς. Κάθε μέρα είναι διατεθειμένη το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και πραγματοποιεί rapid test σε όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν να κάνουν το test. Όπως επίσης έχουμε κάνει και 65 διενέργειες ελέγχου rapid test στην περιφέρεια του Δικής, σε οικισμούς και σε χωριά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην πόλη του Δικής. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε όλες τις ενέργειες και τις κινήσεις μας και ήδη από σήμερα έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας μέσα από την τέταρτη ΥΠΕ που υπαγόμαστε εμείς ως Δήμος Κιλκής, διότι έχουν βρεθεί άτομα, συμπολίτες μας, που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι για να εμβολιαστούν, προκειμένου το αυτοκίνητο και ο οδηγός που θα διαθέσει ο Δήμος Κιλκής σε συνεννόηση μαζί με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να πάει καθήκον και να εμβολιάσει αυτόν τον πληθυσμό. Μέσα από το σταθμό σας να κάνω πάλι μία έκκληση σε όλους τους συμπολίτες να προβούνε στον εμβολιασμό, διότι μόνο με τον εμβολιασμό, αυτή τη στιγμή που είναι το αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο μέτρο εναντίον της πανδημίας, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε το τείχος ανοσίας, θα μπορέσουμε ελεύθερα να μετακινούμαστε, να λειτουργούμε, να ζούμε και να μην περιοριστούμε πάλι με τα ενδεχόμενα τοπικά lockdown, αλλά και τους περιορισμούς που θα θέσουμε αν δεν αποκτήσουμε αυτό το τείχος ανοσίας. Το πρόγραμμα εμβολιασμού απευθύνεται σε πολίτες που έχουν κινητικά προβλήματα, που είναι κατάκητοι στο κρεβάτι, καθώς και σε υπέργυρα άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στις τοπικές μονάδες υγείας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι συγγενείς ή οι φροντιστές των ασθενών ή των υπέργυρων ατόμων να δηλώσουν συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα στα τηλέφωνα επικοινωνίας 23413-522-83 και 522-84 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους και να προγραμματιστεί άμεσα ο εμβολιασμός.